Έχουμε βρει τα χρήματα. Πού θα τα βρούμε? Καταρχάς, θα μου επιτρέψεις, επειδή πριν από λίγο μιλούσαμε στον Ενικό και έτσι λέγεται η εκπομπή, να μιλάμε στον Ενικό. Ναι, αλλά τώρα είστε υπουργός, κύριε Βαρουφάκη. Ναι, αλλά δεν είναι ανάγκη να μου το θυμίζει συνέχεια. Ναι, ναι. Θα σας το θυμίσω απόψε πολλές φορές και επιλέγω, ενώ η εκπομπή λέγεται στον Ενικό. Θα μιλάμε στον Ενικό. Ενώ η εκπομπή λέγεται στον Ενικό, επιλέγω τον πληθυντικό για να κρατήσω την απόσταση που θα με διευκολύνει να είμαι πιεστικός. Δεν χρειάζεται να κρατήσει απόσταση, θα μιλάμε στον Ενικό. Λοιπόν, πάμε στον Ενικό. Όπως μιλούσαμε και πριν αρχίσει η εκπομπή, οπότε για λόγους αυθεντικότητας θα μιλάμε στον Ενικό. Ας απαντήσω όμως το ερώτημα. Δεν υπάρχει πιθανότητα να μην αποπληρώσουμε τις δόσεις που χρωστάμε στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, στα διάφορα μικρά ομόλογα της πρώτου PSI εποχής. Αυτές είναι οι άμεσες υποχρεώσεις μας. Ένα Ιαπωνέζικο άκουσα ότι λύγει. Έχουμε εξασφαλίσει τους χώρους. Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι μετά. Είναι μετά το τέλος του τετραμήνου. Και αυτό είναι δεν έχουμε τώρα εκεί να πληρώσουμε. Αυτά είναι Ιούνιο-Ιούλιο. Είναι ένα μεγάλο ποσό, ήταν 6,7 δισεκατομμυρίων. Αυτό είναι κομμάτι της διαπραγμάτευσης και με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, γιατί μετά τον Ιούνιο εποχή, όπως θέλω να λέω. Πρέπει να εξασφαλίσουμε αυτό που πετύχαμε με την Συμφωνία Γέφυρα, όπως εμείς την αποκαλούμε, που δεν είναι άλλο από τη σταθεροποίηση. Ο στόχος αυτής της συμφωνίας είναι να έχουμε 4 μήνες ανάσας. 4 μήνες όπου με τους εταίρους μας και τους θεσμούς να μπορέσουμε να κάτσουμε και να συζητήσουμε το μέλλον της σχέσης μας. Θα έρθω την αναλυτικά. Ώρα που η Ελλάδα σταθεροποιείται, μεταρρυθμίζεται και που η κυβέρνηση βρίσκει τους ρυθμούς της. Θα έρθω αναλυτικά σε αυτά, γιατί θέλω σήμερα από τη συζήτηση που θα κάνουμε να καταλάβουμε όλοι ποιο είναι το σχέδιο της κυβέρνησης και πού πηγαίνουμε. Όμως θέλω να σταθώ λίγο παραπάνω στο πώς θα πληρώσουμε. Έχουν βρεθεί τα χρήματα. Εγώ άκουσα τον κύριο Σόιμπλε απόψε πολύ ανήσυχο για το τι θα γίνει. Μάλιστα έφτασε να πει ότι αν πτωχεύσει η Ελλάδα, αν υπάρξει πιστωτικό επεισόδιο, δεν θα ήθελα να είμαι στη θέση του Γιάννη Βαρουφάκη. Καλά, αυτό το είπε και την πρώτη φορά που συναντηθήκαμε. Μου λέει δεν θα ήθελα να είμαι στη θέση σου, αλλά ποιος Γερμανός Υπουργός Οικονομικών θα ήθελε να είναι στη θέση ενός Έλληνα Υπουργού Οικονομικών τα τελευταία 50 χρόνια. Δεν είναι καινούριο αυτό. Ιδίως σε περιόδους μιας σκληρής διαπραγμάτευσης. Αλλά επίτρεψε μου, Νίκο, να σου πω σε τι αναφερόταν ο κύριος Σόιμπλε. Αναφερόταν σε αυτά τα ομόλογα του Ιουνίου και του Ιουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Και ο λόγος που αναφερόταν ήταν ότι τον ξενίζει και τον καταλαβαίνω απολύτως. Πρέπει να παρεμπιπτόντω να σα πω ότι σε προσωπικό επίπεδο έχουμε μια πάρα πολύ καλή σχέση. Δεν φαίνεται πολύ αυτό από τις δικές του δηλώσεις. Από κάποιες φαίνεται. Δηλαδή, αν κοίταζες, αν δεις, προσέξεις τις χθεσινές του δηλώσεις, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Εγώ σου λέω τώρα μια πραγματικότητα ότι σε προσωπικό επίπεδο, σε ανθρώπινο επίπεδο, υπάρχει μια πολύ, πολύ καλή σχέση και σχέση αμοιβαίας, αν θέλεις, αμοιβαίου σεβασμού. Αλλά να σου πω τι τον ξενίζει. Τον ξενίζει ότι εδώ και πάρα πολύ καιρό, το ξέρεις, το έχουμε ξανασυζητήσει και πριν είμαι υπουργός. Θεωρώ ότι κάποια μέρη του ελληνικού δημόσιου χρέους θα έπρεπε να αναδιαρθρωθούν, για να χρησιμοποιήσω έναν ευγενή όρο. Ένα από αυτά όχι, τα μέρη. Ευγενή όρο που δεν ενοχλεί τους Γερμανούς. Ακριβώς. Έναν όρο που. Κοιτάξτε, αναφέρομαι σε όλους. Σέβομαι το φετιχισμό των λέξεων. Η λέξη κούρεμα σε κάποιους ηχεί πάρα πολύ άσχημα. Μην ξεχνάμε ότι ο λόγος που το κούρεμα του 2012 ονομάστηκε PSI ήταν γιατί δεν θέλανε για ακριβώς τον ίδιο λόγο να χρησιμοποιήσουν τη λέξη κούρεμα. Η ουσία όμως είναι αυτή που μετράει, δεν είναι οι λέξεις. Έχουν και αυτές τη σημασία τους. Αλλά για το συγκεκριμένο χρέος που έχουμε απέναντι στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, που οριμάζει ένα μέρος του τον Ιούνιο-Ιούλιο, αυτά τα 6,7 δις, η θέση μου ήταν πάντα ότι αυτό είναι ένα χρέος που είναι εντελώς διαφορετικό από όλα τα άλλα τα κομμάτια χρέους. Και να σου εξηγήσω γιατί, Νίκο, έχει σημασία αυτό. Δεν είναι χρήματα που δανειστήκαμε εμείς από την Κεντρική Τράπεζα ή από τους εταίρους μας. Τι είχε συμβεί, το 2010 και το 2011, ο κύριος Τρισέ, εν τη σοφία του, ο τότε κεντρικός πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, είχε παρέμβει στις δευτερογενείς αγορές ή αγοράσει αυτά τα ομόλογα στο πλαίσιο νομισματικών πολιτικών, με στόχο να συγκρατήσει την κατάρρευση της Ελλάδας, την έξοδο της Ελλάδας από τις αγορές. Αυτά δεν είναι χρήματα που πήραμε εμείς. Αυτά τα πήρε η Deutsche Bank, τα πήρε κάποιος Έλληνας επενδυτής που είχαν τα ομόλογα αυτά στην κατοχή τους. Αυτά τα ομόλογα τότε, να σου θυμίσω, διατιμούνταν σε πολύ χαμηλές τιμές. Και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα τα αγόρασε και αυτή σε αρκετά χαμηλές τιμές.
Αυτά τα χρήματα δεν βοήθησαν το ελληνικό δημόσιο. Δεν πήραμε δεκάρα. Αν δεν τα είχε δανειστεί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, τι θα είχε γίνει? Θα είχαν κουρευτεί 90% το 2012. Τα αγόρασε σε μια προσπάθεια να μας κρατήσει τις αγοράς. Απέτυχε αυτή η προσπάθεια. Και τώρα μας ζητάει να τα αποπληρώσουμε. Και μάλιστα 100% της αξίας, με κάποιες επιστροφές, όχι όλων των κερδών, κάποιων από τα κέρδη. Εγώ αυτό που είπα στο Γιούρο. Αυτά λοιπόν είναι πάνω στο τραπέζι για διαπραγμάτευση. Είναι και διαπραγμάτευση και δεν του αρέσει τον κύριο Σόιμπλε να το ακούει αυτό, γιατί ναι, θεωρεί ότι όλο το χρέος. Οι σημερινές έχει ακριβώς την ίδια ηθική βάση. Αφορούσαν το Μάρτιο. Ο Μάρτιος είναι λιμένο θέμα. Ο Μάρτιος είναι υποχρεώσεις μας είναι λιμένο θέμα. Ο Μάρτιος είναι λιμένο θέμα. Είναι βέβαιο αυτό, έχουν βρεθεί τα χρήματα. Εγώ θεωρώ ότι είμαστε στη διαδικασία εξασφάλισης των πόρων για όλο το τετράμινο. Αλλά θα μου επιτρέψεις να μην δώσω περισσότερες πληροφορίες. Όχι, εγώ θέλω γιατί... όμως να βεβαιωθώ ότι ο Έλληνας Υπουργός Οικονομικών είναι βέβαιος ότι η χώρα δεν θα πάει σε πιστωτικό επεισόδιο το Μάρτιο. Θα είμαι επακριβής μαζί σου. Είμαστε σίγουροι ότι οι αποπληρωμές αυτές θα γίνουν στο ακέραιο, ιδίως στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, και ότι θα εξασφαλιστεί η ρευστότητα που χρειάζεται για να φτάσουμε μέχρι το τέλος της τετράμινης αυτής παράτασης. Το ιδίως στο Νομισματικό Ταμείο μου λέει ότι κάτι άλλο μπορεί να μην πληρωθεί. Όχι, όχι, όχι. Το λέω αρκεί το γιατί... να μην πληρωθεί οτιδήποτε για να πάσει στο πιστωτικό επεισόδιο. Ο λόγος που το αναφέρω για να μην παρεξηγηθώ είναι ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο είναι ο ένας διεθνής οργανισμός που ποτέ δεν έχει αποδεχθεί ούτε μία στιγμή καθυστέρηση των αποπληρωμών του. Δεν έχει υπάρξει χώρα που να μην αποπληρώσει το Δέλτα Νιτάφ. Και δεν θα είμαστε εμείς, γι' αυτό είπα, η πρώτη που θα το κάνει, γι' αυτό είπα και χρησιμοποίησα και τη λέξη ιδίως, τη έμφαση αφορούσε αυτό το ζήτημα. Το μεσημέρι είχα στο ραδιόφωνο τον πρώην Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Γκίκα Χαρδούβελ. Mm-hmm. Μου είπε λοιπόν ότι κακώς συγκρίνεται το δικό μου mail με το mail Βαρουφάκη για έναν πολύ απλό λόγο. Το δικό μου mail ήταν η κατάληξη μιας διαπραγμάτευσης, ενώ το mail Βαρουφάκη είναι η έναρξη μιας διαπραγμάτευσης. Και θα πρέπει να συγκρίνεται το δικό μου mail με το mail Βαρουφάκη που θα σταλεί τον Ιούνιο, όταν θα έχει ολοκληρωθεί η τετράμινη διαπραγμάτευση. Παράλληλα, έψαξα και βρήκα το κείμενο με το οποίο κάναμε την παράταση των 2 μηνών επί ημερών Σαμαρά Βενιζέλου, δηλαδή το Δεκέμβριο. Πρέπει να πω ότι τα κείμενα των 2 παρατάσεων, δηλαδή της παράτασης που εσείς ονομάζετε, η δική σας κυβέρνηση ονομάζει πρόγραμμα γέφυρα, και η παράταση... Συμφωνία γέφυρα. Συμφωνία γέφυρα. Συμφωνία γέφυρα. Και η παράταση την οποία είμαι σήμερα και με λίγα δέκατα λόγω γρήπης, θα ξεφεύγει και καμιά λέξη, ζητώ συγγνώμη. Και η παράταση που είχε υπογράψει η κυβέρνηση Σαμαρά έχουν το ίδιο κείμενο. Διάβασα ένα ολόκληρο κεφάλαιο το οποίο είναι ακριβώς ίδιο. Και αναρωτιέμαι τι διαφορετικό υπάρχει σε εκείνη την παράταση από την παράταση που πήρατε τώρα εσείς. Μια σειρά από ζητήματα και σημεία τα οποία είναι καθοριστικότατα. Πρώτον, όπως στο κείμενο συμφωνία του Eurogroup, στο οποίο βασίστηκε η δική μας παράταση, θέλω να προσέξεις ότι δεν υπάρχει καμία αναφορά σε ισχύον πρόγραμμα. Δεν υπάρχει καμία αναφορά σε Memorandum of Understanding. Δεν υπάρχει δηλαδή καμία αναφορά σε μνημόνιο. Και αυτό δεν είναι τυχαίο. Είναι προϊόν σκληρότατης διαπραγμάτευσης σε 3 Eurogroup. Η σημερινή ανακοίνωση του EFSF όμως, την οποία φαντάζομαι θα έχει δει, Υπουργέ. Να πάμε σε αυτό σε ένα δευτερόλεπτο. Θα το πατήσω και αυτό. Ναι. Αλλά λέει ότι ουσιαστικά όταν μιλά κανείς για παράταση της δανειακής, μιλά και για παράταση του μνημονίου, του memorandum. Αλλά αυτό όμως δεν προκύπτει από τη συμφωνία του Eurogroup. Το μόνο δεσμευτικό για τη δική μας κυβέρνηση κείμενο είναι η επιστολή που στείλαμε μετά το 2ο Eurogroup στον κύριο Dijsselbloem, η οποία κρίθηκε από τον κύριο Dijsselbloem ικανοποιητική για να συγκαλέσει το 3ο Eurogroup. Αυτό είναι το πρώτο κείμενο. Θα δεις ότι δεν υπάρχει καμία απολύτως αναφορά σε οποιοδήποτε MOU, σε οποιοδήποτε μνημόνιο, σε οποιοδήποτε πρόγραμμα. Παράλληλα, υπάρχει ρητότατη αναφορά ότι ετούμαστε την παράταση της δανειακής σύμβασης, όχι
του προγράμματος με στόχο να αρχίσει η διαπραγμάτευση για το χρέος. Ο κύριος Ντάιζελμπλουμ, λαμβάνοντας αυτή την επιστολή υπόψη του και συγκαλώντας το τρίτο Eurogroup, όταν είχε δεσμευτεί ότι θα το κάνει μόνο εφόσον κρίνει ότι αυτή η επιστολή είναι ικανοποιητική, ουσιαστικά έδωσε νομική υπόσταση σε αυτό το γράμμα, σε αυτή την επιστολή. Και έτσι να τελειώσω. Στο τρίτο Eurogroup, όπου εκεί πέρα υπήρξε το communiqué, το κοινό statement, η κοινή απόφαση του Eurogroup, και με το οποίο αποφασίζεται ουσιαστικά ο τρόπος με τον οποίο θα παραταθεί η Δανειακή μας σύμβαση, δεν αναφέρεται πουθενά η λέξη μνημόνιο. Τι αναφέρεται? Αναφέρεται μία λίστα, ένας κατάλογος από μεταρρυθμίσεις που θα προτείνει η ελληνική κυβέρνηση και που οι θεσμοί, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, Κομισιόν και Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, θα αποδεχτούν ή δεν θα αποδεχτούν στη βάση του αν είναι αρκετά ευρεία η γκάμα των μεταρρυθμίσεων που προτείνουμε. Κύριε, εδώ έχω μπροστά μου τη σημερινή ανακοίνωση του EFSF, η οποία λέει το MOU, δηλαδή το μνημόνιο, είναι ένα διαφορετικό και αυτόνομο κείμενο, αλλά συνδέεται με τη Δανειακή Σύμβαση. Δεν μπορεί να γίνει εκταμίευση χωρίς τη συμμόρφωση με το μνημόνιο, που αξιολογείται από τους θεσμούς. Επίσης, λέει ότι το μνημόνιο, σε αντίθεση με τη Δανειακή Σύμβαση, δεν χρειαζόταν να παραταθεί γιατί δεν έχει ημερομηνία λήξης. Δηλαδή, τι λέει εδώ? Να σου απαντήσω. Τι λέει ο EFSF? Και έχει σημασία τι λέει, όχι, γιατί αυτός δίνει τα λεφτά. Όχι, δεν δίνει τα λεφτά ο EFSF. Ο EFSF δεν έχει καμία υπόσταση. Ο EFSF κάνει αυτό που του λέει το Eurogroup. Και το γνωρίζεις αυτό. Ο EFSF κάνει μια ερμηνεία. Εμάς αυτή η ερμηνεία δεν μας δεσμεύει. Εμάς μας δεσμεύουν η επιστολή που στείλαμε στο δεύτερο Eurogroup, η απόφαση του τρίτου Eurogroup και ο κατάλογος των μεταρρυθμίσεων που έχουμε καταθέσει, ο οποίος έχει εγκριθεί και ο οποίος αποτελεί τη βάση της αξιολόγησης. Αλλά να απαντήσω στο ερώτημα που έθεσε σε σχέση με αυτά που είπε ο προκάτοχός μου, ο κ. Χαρδούβελης. Είναι πολύ σημαντικό, ο κ. Χαρδούβελης. Ακριβώς. Είπε ότι έξω ναι, αλλά από να απαντήσω το μνημόνιο. Να απαντήσω σε αυτό όμως. Είναι μαζί. Είναι πακέτο. Ωραία, θες να απαντήσω ότι και στα δύο. Η έξοδος από το μνημόνιο και απομάκρυνση της Τρόικας θα υπάρξει όταν θα μπορούμε να δανειστούμε από τις αγορές. Μέχρι τότε ούτε έξοδος από το μνημόνιο υπάρχει και μου θυμίζει τις δηλώσεις ενός διαπρεπούς οικονομικού αναλυτή και καθηγητή οικονομικών, του Γιάννη Βαρουφάκη, ο οποίος μέχρι πριν από μερικούς μήνες έλεγε στη δική μου εκπομπή ότι έξοδος από τα μνημόνια υπάρχει όταν δανείζεσαι ελευθέρως από την αγορά. Θα μου επιτρέψεις θα μου επιτρέψεις να κάνω μια διόρθωση. Παρακαλώ. Η οποία θα αποκαταστήσει την σημασία αυτού που έλεγα τότε και που εξακολουθώ να λέω και θα το διασυνδέσει με αυτό που είπε ο κύριος Χαρδούβελης. Η αλήθεια είναι ότι όταν χρωστάς, έχεις χάσει ένα μέρος της ανεξαρτησίας σου. Και ότι για να την επανακτήσεις πλήρως, πρέπει να σταματήσεις να χρωστάς. Πρέπει να μπορείς είτε να αποπληρώσεις από μόνος σου, είτε να βρεις έναν τρόπο να ξεφύγεις είτε από να αυτή την ελευθέρω. Σχέση με τους δανειστές. Αυτό είναι αλήθεια. Όμως, Νίκο, η μεγάλη διαφορά μεταξύ του email Χαρδούβελη και αυτού που εμείς πετύχαμε, είναι ότι εμείς πετύχαμε να διαχωρίσουμε τη Δανειακή Σύμβαση από τους όρους με τους οποίους ήταν διασυνδεδεμένοι. Αυτό θα το δούμε τον Ιούνιο, αν το πετύχατε. Αξίζει μια ανάγνωση της απόφασης του Eurogroup, του τελευταίου Eurogroup, την που έχω λέει ξεκάθαρα με προσοχή ότι θα κριθούμε τον Απρίλιο και αργότερα στη βάση μεταρρυθμίσεων που εμείς τώρα συντάσσουμε από κοινού με τους εταίρους μας, όχι στο MOU. Κοίταξε, από την πρώτη συνάντηση που είχαμε στο πρώτο Eurogroup, στο δεύτερο Eurogroup και στο τρίτο Eurogroup, αυτό που καταστήσαμε σαφές... Αυτό το πρόγραμμα που συντάσσεται τώρα μαζί με τους εταίρους, όπως λέτε, δεν πρέπει να έχει το ίδιο οικονομικό αποτέλεσμα που θα είχε το μνημόνιο. Σε καμία περίπτωση. Και να σου δώσω από πού προκύπτει αυτό? Απροκύπτει. Γιατί για παράδειγμα για τα πρωτογενή πλεονάσματα δεν βλέπω να υπάρχει ακόμη συμφωνία. Βλέπω να είναι στον αέρα το πράγμα. Μα αυτό είναι η μεγάλη μας επιτυχία. Η δημιουργική ασάφεια. Ακριβέστατα. Είμαι πάρα πολύ περήφανος. Σε αυτό έχω μεγάλη διαφωνία. Εγώ θεωρώ ότι η ασάφεια είναι όπλο του ισχυρού. Όχι Νίκο, όπλο εκείνου ο οποίος είναι στη δύσκολη θέση. Να σου πω ποιο είναι το όπλο του ισχυρού. Ναι. Να με ξανάγκαζαν σήμερα να μειώσω συντάξεις, να αυξήσω το ΦΠΑ στα νησιά και να προσπαθήσω
να παραμείνω πιστός στη δέσμευση του κυρίου Χαρδούβελη για 3% πρωτογενές πλεόνασμα αυτή τη χρονιά, που θα σκότωνε ό,τι έχει μείνει από την ιδιωτική οικονομία. Αυτό θα ήταν το όπλο του κυρίου. Το γεγονός ότι συμφωνήσαμε ότι αυτή τη χρονιά το πρωτογενές πλεόνασμα θα αποφασιστεί ανάλογα με τις οικονομικές εξελίξεις της χρονιάς. Αυτό είναι μια τεράστια επιτυχία. Αυτό δίνει ανάσα στην ελληνική οικονομία και ιδίως στον ιδιωτικό τομέα. Το ότι συμφωνήσαν ότι για τα επόμενα χρόνια, αντίθετα με τις δεσμεύσεις των προηγούμενων κυβερνήσεων, το πρωτογενές πλεόνασμα δεν θα είναι 4,5% βρέχει ονίσει, ό,τι και να συμβεί. Αλλά θα είναι μια επαναεξέταση τριών πραγμάτων έχουμε συμφωνήσει. Βέβαια δεν γράφεται στο κείμενο. Και θα σου πω γιατί. Έχουμε συμφωνήσει ότι θα πρέπει να επαναξεταστεί το πρωτογενές πλεόνασμα του 16, 17, 18, 19, ανάλογα με τις επενδύσεις και ανάλογα με την αναδιάρθρωση του χρέους, ανάλογα με τη συζήτηση για το χρέος. Αυτό είναι μια τεράστια επιτυχία. Τώρα, το γεγονός ότι χρειάστηκε. Η οποία πότε θα γίνει? Θα αρχίσει η συζήτηση τώρα, άμεσα. Άμεσα. Για να γίνει στις αρχές του καλοκαιριού. Ή να αρχίσει η διαδικασία. Υπουργέ, γιατί κάθε φορά που μιλάς εσύ για το χρέος υπάρχει ενόχληση στο Βερολίνο? Είναι πάρα πολύ απλό. Το είδα μετά τη ραδιοφωνική συνέντευξη που κάναμε προχθές, με το που έκανες αναφορά στη συζήτηση για το χρέος, υπήρξε αντίδραση από το Βερολίνο. Και σήμερα θα γίνει αυτό. Και σήμερα θα γίνει αυτό. Αυτό που έχω δεσμευτεί για λόγους που αναφέραμε προηγουμένως είναι ότι δεν θα χρησιμοποιήσουμε τη λέξη κούρεμα. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα με το φετιχισμό των λέξεων. Έτσι. Άμα είναι να το ονομάσουμε το κάτι θέμα άλλο, μήπως, ας το ονομάσουμε κάτι άλλο. Το θέμα είναι μήπως εγκαταλείποντας τη λέξη, εγκαταλείπει κανείς και την ουσία. Όχι, δεν είναι καθόλου έτσι. Μην ξεχνάμε, το ανέφερα προηγουμένως. Μήπως δηλαδή. Το 2012 είχαμε μια ουσιαστική απομείωση τη ιδιωτικού χρέους. Τις λύσεις που πρότεινε η προηγούμενη κυβέρνηση. Επιμήκυνση, μείωση επιτοκίων κλπ. Και για τις οποίες μας λέγατε τότε ότι είναι ασφαλή. Ας μιλήσουμε για την αναδιάρθρωση του χρέους. Αλλά πρώτα να κλείσουμε αυτό που λέγαμε προηγουμένως. Τι πετύχαμε? Πετύχαμε τη χρήση της λέξης του επιθετικού προσδιορισμού κατάλληλα πρωτογενή πλεονασμάτων. Γιατί? Γιατί αν βάζαμε νούμερα αυτή τη στιγμή, καταρχήν θα ήμασταν ως οικονομολόγοι πλήρως στον αέρα. Γιατί αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να δώσουμε νούμερα στα οποία να παραμείνουμε πιστοί τα επόμενα 7-8 χρόνια, όταν δεν έχουμε αποφασίσει το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα προχωρήσει η δημοσιονομική προσαρμογή. Η λέξη όμως, ο επιθετικός προσδιορισμός κατάλληλα πρωτογενή πλεονάσματα, ανοίγει όλη τη βεντάλια των ζητημάτων. Ουσιαστικά τι γίνεται? Σταματάει η αυτοματοποιημένη αιματερή λιτότητα. Και για πρώτη φορά η ελληνική κυβέρνηση κερδίζει αυτό που όταν πρωτοπήγα στο Eurogroup μου είπαν δεν υπάρχει πιθανότητα να το δώσουμε. Τι ήταν αυτό? Το δικαίωμα στη διαπραγμάτευση. Ο κ. Χαρδούβελης δεν διαπραγματεύτηκε ποτέ. Ο κύριος Χαρδούβελης συμμετείχε στη διαδικασία της αυτοματοποιημένης λιτότητας και της αυτοματοποιημένης εφαρμογής αυτού του μνημονίου. Αυτού του μνημονίου, ας το πούμε. Ή αν διαπραγματεύτηκε και δεν το διαφήμισε σωστά. Πράγμα που εσείς κάνατε με μεγάλη επιτυχία. Να δηλαδή σου... επικοινωνιακά, θα μου επιτρέψει η να σου κυβέρνησή πω. Σας σε αυτό τον ένα μήνα που είναι στα πράγματα όντως έχει Νίκο, πάρει υψηλό βαθμό. Διαπραγματευτήκαμε. Καθόλου. Ωραία. Να σου πω γιατί αποδεικνύει. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι προηγούμενοι δεν διαπραγματεύτηκαν. Μπορεί να μην διαπραγματεύτηκαν με επιτυχία. Αλλά και για εσάς, αν διαπραγματευτήκατε με επιτυχία ή όχι, θα το ξέρουμε τον Ιούνιο. Η ιστορία θα τα δείξει όλα. Θα το ξέρουμε τον Ιούνιο. Η ιστορία θα τα δείξει όλα. Να σου πω όμως τι έχει δείξει. Αυτή τη στιγμή, εγώ βλέπω ότι ένα μήνα μετά την ανάληψη της εξουσίας από το ΣΥΡΙΖΑ, έχουμε το άγχος μήπως σκάσει το Μάρτιο πιστωτικό γεγονός. Νίκο, αυτό ισχύει λόγω της αυτοτροφοδοτούμενης κρίσης που έχουμε 5 χρόνια τώρα, η οποία Υπουργέ μου, γιατί ζήτησες μόνο χρόνο και δεν ζήτησες και χρήμα? Μου θέτεις δηλαδή, πάρα πολύ ενδιαφέροντα ερωτήματα, αλλά καλό θα ήταν να με αφήσεις να τα απαντήσω ένα-ένα, γιατί αλλιώς ξέρεις κάτι, θα τα περάσουμε όλα χωρίς να τα απαντήσουμε. Επειδή φημίζεσαι για τη δυνότητά σου και επειδή δίνεις απαντήσεις. Αλλά δεν προσπαθώ όμως να υπεκφύγω. Και ένα πανεπιστημιακό χρώμα. Δεν πρέπει να με αφήνεις να υπεκφεύγω. Ο τηλεοπτικός χρόνος δεν είναι ο πανεπιστημιακός ακαδημαϊκός. Ο τηλεοπτικός χρόνος της εκπομπής είναι άπειρος. Συγγνώμη. Έτσι. Αυτό, θα πάμε μέχρι. Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια. Λοιπόν, αλλά γιατί επιτρέψαμε μόνο χρόνο. Επίτρεψε να σου πω. Και όχι και χρήμα. Γιατί είπε δεν τη βασική, τη δώση. Μιλάμε για τη διαπραγμάτευση. Και σε τι διαφέρει το να αιτήσει από το να διαπραγματεύεσαι? Θυμάσαι τι μου έλεγαν στη Βουλή όταν άνοιξε
της τέως συγκυβέρνησης. Μου έλεγαν να πας να διαπραγματευτείς, είμαστε μαζί σου, εφόσον δεν διανοηθείς να κάνεις ρήξη. Νίκο μου, όταν διαπραγματεύεσαι, αν δεν μπορείς να διανοηθείς ότι θα πεις όχι, δεν διαπραγματεύεσαι, τι είσαι. Εμείς όχι μόνο διανοηθήκαμε τη ρήξη, με στόχο να μην την κάνουμε και δεν την κάνουμε, έτσι, αλλά ένα και μετά ένα άλλο, ένα δεύτερο Eurogroup κατέληξε σε μη συμφωνία επειδή είπαμε τι. Κάτι πάρα πολύ απλό και θα έρθω τώρα να σου απαντήσω και στο τελευταίο σου ερώτημα. Είπαμε ότι εμείς δεν ενδιαφερόμαστε απλά να προσυπογράψουμε ένα πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής και δίθεν μεταρρυθμίσεων, το οποίο είναι μέρος του προβλήματος και όχι της λύσης, μόνο και μόνο για να πάρουμε την επόμενη δόση. Οπότε, αυτό είναι το ερώτημά σου, έτσι δεν είναι? Αυτό είναι. Μου λες, γιατί δεν πήγες να πάρεις χρήματα? Ναι, γιατί τώρα θα ήμασταν ήρεμοι ότι ο Μάρτιος θα βγει. Ακριβώς. Θα ήμασταν ενώ όσο ήρεμοι ήμασταν τα προηγούμενα πέντε χρόνια. Δεν σε είδα απόλυτα σίγουρο στην απάντηση που μου έδωσες. Είδα ρογμές. Κοίταξε. Στη σιγουριά σου. Κοίταξε. Θα ήμουν απολύτως σίγουρος αν ακολουθούσα πιστά το δόγμα από Παπακοσταντίνου. Το οποίο ποιο ήτανε? Πρώτα η δόση. Υπερπάντων η επόμενη δόση. Πρώτα η δόση. Έτσι. Πού μας κατέληξε ως χώρα αυτό το δόγμα? Στην σκοτωδίνη. Γιατί πάντα παίρναμε την επόμενη δόση. Μην μας καταλήξει το δικό σου δόγμα στην χρεοκοπία. Εσύ δεν είπες ότι θα κρυφθούμε από την ιστορία. Ή στην έξοδο από την Ευρωζώνη. Αυτό θα είναι το χειρότερο που μπορεί να μας συμβεί. Και δεν το απευχόμαστε και δουλεύουμε για να μην γίνει. Να ξέρεις όμως, Νίκο. Το ελπίζω, γιατί σήμερα, συγγνώμη για την διακοπή, όμως ότι ο μόνος ασφαλής τρόπος να καταρρεύσουμε. Σήμερα διάβασα άρθρο. Να ξέρεις ότι ο μόνος ασφαλής τρόπος. Σήμερα διάβασα, σήμερα τώρα, στο Guardian. Άρθρο του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Λαπαβίτσα, ναι, που λέει ότι ο μόνος δρόμος είναι η δραχμή. Καλά, ο Κώστας Λαπαβίτσας έχει χτίσει καριέρα πάνω σε αυτό το επιχείρημα. Όπως και πολλοί άλλοι. Όπως και ο Μαρκ Βάισμπροτ, συνάδελφός μου στην Αμερική. Ο Πολ Κρούγκμαν αρκετό καιρό το έλεγε αυτό. Πρόσφατα ο Βόφκα Μούνσαου της Financial Times. Και η μόνιμη διαφωνία που είχαμε αυτούς τους εξαιρετικούς συναδέλφους μου οικονομολόγους ήταν ότι εγώ θεωρούσα την έξοδο από την Ευρωζώνη, όσο και να ασκώ κριτική στην αρχιτεκτονική δόμηση της Ευρωζώνης, καταστροφική. Έλεγες όμως κάτι άλλο. Πάντα η διαφωνία μου με τον Κώστα Λαπαβίτσα. Εσύ έλεγες κάτι άλλο όμως, το οποίο με τρομάζει τώρα ενώ ψηφίζω. Εσύ έλεγες ότι η χρεοκοπία δεν είναι τόσο κακή όσο νομίζετε. Και ότι η χρεοκοπία εντός Ευρωζώνης έχει και θετική πλευρά. Έχω εδώ τα άρθρα. Μα έχουμε ήδη χρεοκοπήσει δύο φορές εντός της Ευρωζώνης. Έχω εδώ άρθρο. Δεν η αισιόδοξη πλευρά της χρεοκοπίας. Βεβαίως. Αν απελευθερωθούμε από το φόβο. Αλλά πες όμως πότε το έγραψε αυτό. Το έχεις γράψει το 10 αυτό. Το 10. Όταν ο Παπανδρέου μας έβαλε στο μνημόνιο. Έτσι. Πριν το μας βάλει στο μνημόνιο. Ναι, πριν. Με άλλα λόγια, τι έλεγα. Απριλίου. Να σου πω τι έλεγα σε εκείνο το άρθρο. Έλεγες ότι. Κάτσε στο εξηγήσω. Να βάλουμε το πιστόλι πάνω στο τραπέζι. Όχι, αυτό το λέει ο Παπακοσταντίνου. Εγώ δεν έλεγα, μίλαγα για κανένα πιστόλι. Εγώ έλεγα επί κάτι απλό. Το να σου πω επί της ουσίας τι έλεγα. Έλεγα. Εάν είσαι μια επιχείρηση. Είσαι επιχειρηματίας, είσαι. Ξέρεις καλύτερα από μένα, γιατί εγώ δεν είμαι επιχειρηματίας. Και η επιχείρησή σου έχει πάρει κάποια δάνεια, το εισόδημά της έχει μειωθεί και δεν μπορεί να το αποπληρώσει. Θα πας στην τράπεζα, εφόσον ο τραπεζίτης είναι οξυδερικής και σωστός τραπεζίτης, θα κάτσει μαζί σου και πριν σου δώσει δεύτερο δάνειο, νέο δάνειο, θα κάνετε μια αναδιάρθρωση του χρέους σας. Το οποίο είναι μια μορφή πτώχευσης, έτσι. Δηλαδή η τράπεζα θα δεχτεί μια ζημία, ένα κούρεμα, να χρησιμοποιήσουμε τη λέξη που απαγορεύεται, έτσι. Και μόνο αφού αναδιαρθρωθεί η επιχείρησή σου, θα σου ξαναδανείσει για να αναπτυχθείς, για να τις αποπληρώσεις όσο γίνεται περισσότερο. Εμείς τι κάναμε το 10, που ήταν εγκληματικό, ήταν καταστροφικό, είναι ο λόγος για τον οποίο βρισκόμαστε εδώ που βρισκόμαστε σήμερα. Αντί να κάνουμε την αναδιάρθρωση πρώτα και μετά να δούμε αν θα πάρουμε δάνεια, πήραμε πρώτα τα δάνεια, τα προσθέσαμε τα νέα στα παλαία που δεν ήταν βιώσιμα, γι' αυτό είχαμε πρόβλημα. Το πρόβλημα ήταν ότι είχαμε χρεοκοπήσει ουσιαστικά, έτσι. Και τι γίνεται. Έχουμε ένα, δίνουμε στο πιο πτωχευμένο κράτος της Ευρωζώνης το μεγαλύτερο δάνειο στην ανθρώπινη ιστορία. Υπό τον όρο της συρρήκνωσης του εισοδήματος. Αυτό είναι εξωφρενικό. Αν το πεις οποιοδήποτε δικηγόρο του πτωχευτικού δικαίου, τραπεζίτη. Πρέπει να έχουμε χρεοκοπήσει τότε. Προφανέστατα, μα έτσι και αλλιώς χρεοκοπήσαμε. Όταν το 2012 είναι κάναμε και τώρα το PSI. Λύση η χρεοκοπία. Όχι. Λύση είναι τώρα διάρθρωση. Λύση η χρεοκοπία. Κοίταξε. Οι λέξεις είναι πολύ έντονες. Σε βλέπω ότι κοντοστέκεσαι. Όχι, δεν κοντοστέκαμε καθόλου. Μπορεί να ανελύσει τώρα. Εάν εννοείς. Μου έθεσες τώρα το πριν και ήμουν εντός Ευρωζώνης. Είναι λύση τώρα. Η αναδιάρθρωση εντός της Ευρωζώνης είναι η μοναδική λύση. Αλλά ξέρεις κάτι, όχι μόνο. Εάν η άλλη πλευρά δεν τη δεχτεί. Θα τη δεχτεί. Μας την προτείνει. Ναι, τα ίδια. Ένα λεπτό. Αυτό το θα τη δεχθεί. Αυτό μας την προτείνουν. Αυτή η σιγουριά με την οποία ο ΣΥΡΙΖΑ λέει το θα τη δεχθεί. Δεν έχει ΣΥΡΙΖΑ μπροστά. Θέλω να σου θυμίσω, Υπουργέ, ότι προεκλογικά
Στη συνέντευξή μου με τον Αλέξη Τσίπρα, θα έρθουμε αμέσως, θα σου δώσω το χρόνο. Okay. Στη συνέντευξή μου με τον Αλέξη Τσίπρα, τον ρώτησα, κι αν αυτά που μου λες δεν τα δεχθεί η Πρόεδρε, η Μέρκελ, μου είπε ούτε μία στο εκατομμύριο. Θυμάσαι όμως και κάτι άλλο που μας ρώταγες. Θα τα δεχθεί και θα είναι μέρα μεσημέρι. Επόμενη μέρα. Θυμάσαι που μας ρώταγες. Με ποιον θα μιλήσετε, δεν θα έχετε σε... με ποιον να μιλήσετε. Είδες ότι όχι μόνο μιλήσαμε, αλλά είχαμε και μια συμφωνία πολύ σημαντική. Και είχαμε μια σημαντική συμφωνία για όλη την Ευρωζώνη. Γιατί ξέρεις τι πετύχαμε με αυτή τη συμφωνία παράτασης. Αυτό μήπως είναι λίγο μεγαλοειδεατισμός. Καθόλου. Γιατί σας ακούω, καθόλου. Έχετε και εσύ και ο Πρωθυπουργός, έχετε μια τάση να μιλάτε για όλη την Ευρώπη, ως εάν εμείς θα λύσουμε το συνολικό πρόβλημα της Ευρωζώνης. Είμαστε επαρχιώτες που μιλάμε μόνο για την Ελλαδίτσα. Όχι, όχι. Λες και η Ελλαδίτσα δεν παίζει ρόλο. Υπουργέ, η Ελλάδα ξεκίνησε την κρίση του ευρώ. Άκουσα το Σόιμπλε προχθές να λέει ότι ας λύσουν πρώτα τα δικά τους και μετά λύνουν τις Ευρωζώνες. Το πρόβλημα ξέρεις ποιο είναι όμως. Δηλαδή, μήπως δίνουμε την αίσθηση. Μου το είπε και εμένα αυτό. Ότι ενώ δεν έχουμε μαζέψει το δικό μας μαγαζί. Θέλουμε να ρυθμίσουμε και όλη την αγορά. Θα σου απαντήσω όπως σου απαντάω σε αυτό το ερώτημα. Στο έχω απαντήσει πολλά χρόνια τώρα πριν. Θα το ξαναπαντήσω άλλη μια φορά. Δεν μπορούμε να μαζέψουμε τα δικά μας εάν η Ευρωζώνη δεν αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο η ίδια σκέφτεται και συνειδητοποιεί το πρόβλημα αρχιτεκτονικής δομής που έχει. Όσο η Ευρωζώνη τελεί υπό άρνηση για το λόγο στον οποίο μπήκε σε κρίση, για το λόγο για τον οποίο δεν είμαστε μόνο εμείς σε κρίση, να σου θυμίσω. Εμείς δεν θα μπορέσουμε, όσο και να μεταρρυθμιστούμε, να ορθοποδήσουμε. Και το άλλο ποιο είναι. Όταν έχεις μια κοινωνία η οποία για 7-8 συναπτά χρόνια βρίσκεται σε μια συνεχή δίνη μειούμενου ονομαστικού ακαθάριστου εθνικού προϊόντος, το να την μεταρρυθμίσεις αυτή τη χώρα για να μαζέψουμε τα του οίκου μας, να τα νοικοκυρέψουμε, γίνεται πολύ δύσκολο. Γιατί όταν ο ελληνικός λαός βλέπει δύο πράγματα. Πρώτον, δεν έχει ελπίδα. Και δεύτερον, βλέπει ότι οι ίδιοι πληρώνουν και ξαναπληρώνουν. Και έρχεται το νέο μνημόνιο και κόβει πάλι τους μισθούς. Αυξάνει πάλι τους φόρους που πληρώνουν οι φτωχοί. Είναι δύσκολο να τον πείσεις αυτόν τον άνθρωπο να σε υποστηρίξει σε ένα μεγάλο μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα. Γι' αυτό, αυτό που λέω στους εταίρους μας είναι ότι επιτέλους πρέπει να πάψουμε να σκεφτόμαστε ως Έλληνες, ως Γερμανοί, ως Γάλλοι, ως Ισπανοί. Πρέπει να σκεφτόμαστε ως Ευρωπαίοι. Ακόμα και εμείς οι μικροί και πτωχευμένοι Έλληνες. Γιατί. Πώς να το κάνουμε. Είμαστε σε μια νομισματική ένωση. Το πρόβλημα είναι η νομισματική ένωση. Αν το 1933 βρισκόμασταν στη Νότια Ντακότα των Ηνωμένων Πολιτειών και έθετες εσύ το ερώτημα σε κάποιον πολιτικό της Νότιας Ντακότα, καλά, γιατί δεν μεταρρυθμίζετε εσείς, αφήστε τη μεγάλη ύφεση των Ηνωμένων Πολιτειών, θα ήταν αστείο. Δεν θα μπορούσε η Νότια Ντακότα μόνη της να λύσει τα προβλήματά της αν ο Ρούσβελτ δεν είχε εφαρμόσει το New Deal. Έτσι χρειαζόμαστε ένα New Deal για την Ευρώπη. Κάπου πρέπει να ξεκινήσει. Μακάρι να ξεκινούσε από το Βερολίνο. Το εύχομαι. Πραγματικά, όχι μόνο το εύχομαι, αλλά και το ελπίζω κιόλας. Εγώ νομίζω ότι η κυρία Μέρκελ θα μπορούσε κάλλιστα να μείνει στην ιστορία τα τελευταία χρόνια της καγκελαρίας της, γιατί πόσα χρόνια θα είναι ακόμα καγκελάριος, ξεκινώντας κάτι αντίστοιχο ενός Marshall Plan, ενός σχεδίου Marshall, που ωραίο θα ήταν να λέγεται το Merkel Plan, το οποίο θα ξεκινήσει την αναδόμηση της Ευρωζώνης, μέσα στην οποία αναδόμηση. Εμείς η μικρή Ελλάδα με τις κακοήθειές της, με τα τεράστια προβλήματα που κουβαλάμε από το 1827, θα μπορέσουμε και εμείς να ορθοποδήσουμε και να μεταρρυθμιστούμε και πράγματι να κοιτάξουμε μετά τον εαυτό μας τον καθρέφτη και να πούμε στον εαυτό μας τώρα εσύ πρέπει να αλλάξεις για τη δική σου χώρα, για, τη δική σου την, για το δικό σου το κύρος και για το μέλλον των παιδιών σου. Θα πάμε σε μια μικρή διακοπή. Όταν επιστρέψουμε, έχω ένα ερώτημα από το διαδίκτυο που έρχεται να συμπληρώσει τα δικά μου ερωτήματα, από το Twitter. Ναι. Γίνεται ο χαμός στο Twitter. Πιο πολύ πάω στο διάλειμμα των διαφημίσεων για να διαβάσω τις ερωτήσεις που μας στέλνουν οι φίλοι. Το πρώτο ερώτημα είναι γιατί κάνει λάθος ο Λαπαβίτσας. Μήπως ο σωστός δρόμος είναι η επιστροφή στη δραχμή. Θα το απαντήσουμε, φίλες και φίλοι, σε 1-2 λεπτά που θα είμαστε πάλι μαζί.